Ο πόλεμος γίνεται μεταξύ δύο χριστιανικών κρατών, της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Δεν θα ήταν αρκετά ευφυές δύο χριστιανικά κράτη, μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντί να καταφύγουν σε συμπεριφορές, αλλά εκεί προς μια χαρά. Η Ελλάς, αντί να πανασχεθεί όπλα, να πάει λοιπόν και ορθόδοξα, βεβαίως. Συνήθως όταν λέω χριστιανικά είναι ορθόδοξα, οπότε συγχωρέστε. Λοιπόν, να πάνε λοιπόν και να πούνε κύριοι, εμείς θα διαμεσολαβήσουμε μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Και κανείς άλλος, και όποιος άλλος θέλει ας μπει. Τώρα τι κάνουμε, ξεπλένουμε την Τουρκία. Και τι θα κάνει η Τουρκία, η Τουρκία θα κάνει το εξής. Εάν η Ρωσία καταφέρει να κλείσει αυτό το πέταλο, μεγάλο Ντομπάς, ακτές, υπερβληστερία, και κάνει και μία υποτιθέμενη υποχώρηση να δημιουργήσει τρία συνιστώντα states, ξέρετε εσείς από αυτά, και μετά να φτιάξει μία συνομόσπονδη Ουκρανία με τέσσερα συνιστώντα states, τα οποία να αναγνωριστούν, τα τρία που έφτιαξε αυτή, συν την Ουκρανία την υπόλοιπη, θα έρθει και θα πει μετά εις την διεθνή κοινότητα. Είδατε, έβαλα το χεράκι μου, έφτιαξε μια ωραιότατη συνομοσπονδία εκεί πέρα. Έδωσα μια εκπληκτική λύση. Τώρα έρθει η σειρά της Κύπρου. Ναι, να τελειώσουμε αυτό. Και να μην ξαναπαντήσουμε. Από εδώ και στο εξής τους υπόλοιπους. Όταν έριχνα αυτή την πρόταση, εκείνοι οι οποίοι θεωρητικά έπρεπε να πηδάνε από τη χαρά τους, στηρίζαν κλέφτικα. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Λέω λοιπόν, μεθαύριο, αντιμεθαύριο, η Κύπρος να κάνει μια αίτηση να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ. Να δούμε ποιοι θα αντισταθούν και με ποια κριτήρια. Όταν έριχνα αυτή την πρόταση, εκείνοι οι οποίοι θεωρητικά έπρεπε να πηδάνε από τη χαρά τους, στηρίζαν κλέφτικα. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Λέω λοιπόν, μεθαύριο, αντιμεθαύριο, η Κύπρος να κάνει μια αίτηση να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ. Να δούμε ποιοι θα αντισταθούν και με ποια κριτήρια.